Στην Κορινθία τώρα, όπου με λιγοστά ευρώ στην τσέπη, οι Κορίνθοι προσπάθησαν στη λαϊκή αγορά της Ιωνίας Κορίνθου να αγοράσουν τα απαραίτητα για το τραπέζι τους. Με την οργή φυσικά και την αγανάκταση να ξεχυλίζει, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα λεγόμενά τους. Οργή για όσους κατέκλεψαν το κράτος, τα δικά τους χρήματα και σήμερα κόβουν μισθούς και συντάξει από ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα τη στιγμή που η αγορά στενάζει. Τι να ψωνίσει ο κόσμος, με τι λεφτά να ψωνίσει. Εφόσον δεν υπάρχει τίποτα, τι να ψωνίσει. Μας τα έχει πάρει όλα τα. Όλα, η κυβέρνηση μας τα έχει πάρει. Μην είσαι σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει δαχμή σε κανέναν αφού κατακλέψαν το λαό, όλο δεν αφήσανε δαχμή. Οι αλήτες. Τι διάτε μου βλέπετε, κοίτα ένα να έχει να μου όλοι 30 λεπτά εντομάτα από εκεί να βγάλει συμπέρασμα. Και κανένα δεν μπορεί να ψωνίσει. Είναι η κατάσταση αυτή μου. Αυτοί καταστρέψαν την Ελλάδα που ήταν. Και μην ξαναπα. Κανένα, όχι Πασόκ. Αλλά ούτε μια δημοκρατία δεν το καρατζαφέρει κανένα. Πάνε να μην πούμε καμιά δεξιά άσκηση που δεν επιτρέπεται γιατί είσαι καλό παιδί. Αυτή καταστρέψαν όλη την ανθρωπότητα δυστυχώς. Είναι μόνο για την πάρτη τους. Ολίγα. Ολίγα. Δύσκολα. Δεν έχετε πάρει. Αφού οπότε βλέπουμε μια τσαντούλα και. Τι πολύ είναι. Φτάσεις, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να στηρίξει λαϊκή αγορά. Και εμείς οι ίδιοι πολιτές εδώ πέρα, αλλά και το καταναλωτικό κοινό, πρέπει να στηρίξει λαϊκή αγορά, γιατί η λαϊκή αγορά λειτουργεί σαν αντίβαρο και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και στις υποχρεώσεις του κόσμου αλλού. Σκεφτείτε να μην υπήρχε λαϊκή αγορά, όλος αυτός ο κόσμος θα κατέφευγε αναγκαστικά σε 2-3 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, θα παίρναν τα χρήματα, θα πηγαίναν στο εξωτερικό και έτσι θα χανόταν και η τοπική οικονομία και η τοπική κοινωνία. Πρέπει να στηρίξει λαϊκή αγορά και τα καταστήματα της πόλης μας, της περιοχής του. Στους κατατόπους εμπόρους, στους κατατόπους καταναλωτές, για να μπορεί να παίρνει φτηνά πράγματα, γιατί θα τα πληρώνει μετά διπλάσια και τριπλάσια. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η λαϊκή πρέπει να στηριχτεί με νύχια και με δόντια και εμείς όσο μπορούμε κατεβάζουμε τις τιμές σε όσο πιο χαμηλό επίπεδο μπορούμε, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνουμε και εμείς με τις μειώσεις των μισθών, με τις μειώσεις των συντάξεων, δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Ο κόσμος θέλει να αγοράσει, αλλά δεν μπορεί να πάρει. Πληρώνει ένα σωρό φόρους δεξιά-αριστερά. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε τις τιμές όσο πιο χαμηλά. Ο κόσμος το παραδέχεται ότι πουλάμε πιο φθηνά. Βλέπει ότι είμαστε πολύ πιο χαμηλές τιμές από κάθε άλλο χρόνο. Παραδέχεται ότι οι τιμές είναι χαμηλές, αλλά δεν έχει και τη δύναμη και την αγοραστική δύναμη για να αγοράσει τα πράγματα που θέλει. Περιορίζεται στα βασικά και στα αναγκαία.